Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Κλαίει το κρανοχώρι. Τελειώσαμε οι άνθρωποι. Και οι πολυκάρποι. Και οι πολυκάρποι με το χαλάζι από την εκεί πλευρά. Όσοι είχαν δίχτυα ήταν τυχεροί, όσοι δεν είχαν. Δυστυχώς και εκεί. Δυστυχώς, ναι. Είναι πολύ παράξενος εκτός των άλλων και ο Αύγουστος. Είναι μια χρονιά που θα τη θυμόμαστε νομίζω για όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη χρονιά, για όλη μας τη ζωή, κύριε Σαββόπουλε. Έχει πάρα πολλές ζημίες όπως πολύ σωστά λέτε. Και είναι παράξενο και το γεγονός ότι μήνα Αύγουστο να έχουμε έτσι χαλαζοπτώσεις και στην ίδια την περιοχή. Και τέλος πάντων, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δημιουργούν μια δυσκολία. Δηλαδή, τώρα πριν ένα τέταρτο, μου αναφέρθηκε και το εξής περιστατικό. Δηλαδή, στην περιοχή Πολυκάρπης και Φωτεινής έχουν ξεκινήσει εδώ και περίπου 10 μέρες οι εκτιμήσεις. Δηλαδή, από τη στιγμή που έχει ξεκινήσει η εκτίμηση και πέρασε και ο πόνος, ξαναχτύπησε γαλάζι μετά από 5-6 μέρες. Προσπαθούμε σε κάποια που δεν πέρασε. Δεν χρειάζεται καινούργια αναγγελία με το έντυπο της προηγούμενης έτσι, να γίνει αναγγελία και στα καινούργια τώρα. Θα γίνει αναγγελία, απλώς σε κάποια που δεν πέρασαν οι εκτιμητές δεν χρειάζεται να πληρώσει ξανά τέλειο παραγωγό. Σε κάποια όμως που πέρασε μάλλον θα χρειαστεί να ξαναπληρώσει. Και στα πυκνή σφίδευση είναι περίπου 10 ευρώ το στρέμμα. Δηλαδή ένας που έχει 20-25 στρέμματα θα πρέπει να πληρώσει ξανά μέσα σε μια εβδομάδα άλλα 250 ευρώ. 300, έχω περίπτωση με 500 ευρώ. Είναι δυνατά τα καιρικά φαινόμενα. Πήγαμε λίγο το πρωί στο κρανοχώρι εκεί με τον πρόεδρο. Είδαμε όντως εκεί υπάρχει μια έκταση η οποία είχε χτυπηθεί με το χαλάζι του 15 Αυγούστου το περιβόητο κοινό κρανοχωρίου Πτελέας. Τώρα έκανε μια ισχυρή έτσι, βροχόπτωση με αέρα, δυνατό και λίγο χαλάζι. Εξάπλωσε όλα κάτω. Εξάπλωσε έτσι πάρα πολλά τμήματα χωραφιών και σε κάποιους παραγωγούς ανάλογα με το πόσο έντονο ήταν το φαινόμενο έχει μεγάλη από πολύ ως πάρα πολύ ζημία σε αρκετά φορά. Αυτοί οι άνθρωποι τι πρέπει να κάνουν, πρέπει να περιμένουν όπως είναι να τα αφήσουν όπως έτσι τους εκτιμητές ή να τα σηκώσουν. Από χθες είπαμε σήμερα το πρωί ήδη έχουν ξεκινήσει αρκετοί, πρέπει να σηκώσουν τις πυραμίδες. Ωραία. Γιατί όσο το αφήνουν τόσο μεγαλύτερη ζημία δημιουργείται. Και από εκεί και πέρα θα περιμένουν την εκτίμηση του γεωπόνου, του εκτιμητή από τον ΕΛΓΑ, όπως θα συμπεριλάβει μέσα στην εκτίμηση και την προσπάθεια που έχει κάνει και το χαλάζι το οποίο έχει καταγραφεί για να δούμε με τι ποσό θα αποζημιωθούν οι καρδιακτές. Δεν πει άμεσα, δηλαδή όσο το δυνατόν γρηγορότερα, επειδή έχει πάρα πολύ νερό, κάποια χωράφια ίσως το πρωί να μην ήταν εύκολο να μπουν, αλλά πιστεύω ότι όλοι πλέον έχουν μπει και σηκώνουν τετράδες να στηρίξουν. Ας ελπίσουμε ότι δεν έχουν βγει οι ρίζες από τα φυτά. Γιατί όταν πέφτει όλη η τετράδα κάτω, κύριε Νατζούλη, πιθανόν σε κάποιο σημείο. Ξεριζώνεται το φυτό. Οπότε μιλάμε ας πούμε, σε μια φάση που ακόμα κλείνει τον κύκλο βέβαια της ορίμασης, αλλά έχει άλλες 15-20 μέρες. Αυτό αυτομάτως. Ναι, από το Σεπτέμβριο δεν αρχίζουμε να μαζεύουμε φασόλια. Από το Σεπτέμβριο μαζεύουμε φασόλια. Τέλη Σεπτεμβρίου. Κόβουμε τις ρίζες 10-15 Σεπτεμβρίου και τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου γίνεται ολονισμός. Μάλιστα. Από Πολυκάρπη μεριά και από κρανοχώρη, πού έχουμε τις μεγαλύτερες ζημίες, δεν ξέρω αν πήγατε και Πολυκάρπη. Όχι, δεν πρόλαβα να πάω. Μιλήσαμε με αρκετούς παραγωγούς και χθες με τον κύριο Μόσχο, με κάποιους άλλους παραγωγούς από Φωτεινή που έχουν χωράφια εκεί στην περιοχή της Πολυκάρπης. Είναι περίπου στην ίδια περιοχή. Αυτή είναι η πρώτη καταγραφή. Ναι. Με το χαλάζι που είχε πέσει πριν, όχι το 15 Αυγούστου, αν θυμάμαι καλά, ήταν 6 Αυγούστου ή τέλη Ιουλίου. Περίπου στην ίδια περιοχή και εντάξει, ήταν ψηλό αλλά δυνατό και έντονο. Τώρα το μήλο ήδη σε μια ποικιλία την καλά ξεκίνησε η σκουπιδή. Έχουμε το πρόβλημα ότι σε κάποια χωράφια έχουν περάσει και επαναλαμβάνω. Προσπαθούμε να δούμε αν υπάρχει λύση να μην πληρώσουν ξανά τέλη. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε αυτό να το. Νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο. Θα πρέπει να ξαναδηλωθούν. Ήδη θα γίνει αναγγελία με καινούργιες ημερομηνίες. Είναι κάτι που διαδικαστικά γίνεται μέσω του υποκαταστήματος του ΕΛΓΑ. Το πρόβλημα είναι ότι στα χωράφια που περάσανε πριν 10 μέρες, σε αρκετά από αυτά ξαναχτύπησε χαλάζι και μάλλον θα πρέπει να ξαναδηλωθούν, να ξαναπεράσει ο εκτιμητής και να ξαναπληρώσουν τέλη. Αυτό δεν ξέρω τώρα. Μίλησα με τον προϊστάμενο, προσπαθούμε λίγο, εάν υπάρχει κάποια λύση,
να βρεθεί. Διαφορετικά, δυστυχώς θα ξαναπληρωθούν τέλη για το ίδιο τεμάχιο μέσα σε χρονικό διάστημα λιγότερο της μίας εβδομάδας. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και σε ένα ακόμη θέμα. Χθες συνεδρίασε η Επιτροπή Περιβάλλοντος Περιφέρειας για το γνωστό θέμα του τεράστιου σε έκταση φωτοβολταϊκού, ίσως το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο που ενδιαφέρεται η γερμανική εταιρεία να λειτουργήσει και να εγκαταστήσει στο παλιό Κωνσταράζι. Η σύγχυση επιτροπή αρνητική όπως αναμενόταν, αλλά είναι γνωμοδοτική όπως επίσης έχετε αναφέρει σε προηγούμενη εκπομπή. Θα έρθει, και στο, περιφερειακό θα έρθει λοιπόν και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Όλα τα μεγάλα έρχονται στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εκεί λοιπόν τι γίνεται? Και εκεί το Περιφερειακό Συμβούλιο θα πάρει μια απόφαση. Εμείς έχουμε πει ξεκάθαρα τόσο ο κ. Κασαπίδης όσο και ως Περιφερειακή Αρχή και οι εκλεγμένοι της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς ότι σε τέτοιου είδους μεγάλες επενδύσεις, εγώ με το που είχε έρθει το αίτημα όσον αφορά τη γνωμοδότηση επί των περιβαλλοντικών όρων, επισκέφθηκα το χώρο πάνω, βρήκα και τον κτηνοτρόφο εκεί της περιοχής, ναι. Ο οποίος είναι χρόνια... Ο Λεωνίδα. Το Λεωνίδα, ναι, ο οποίος είναι αγωνιστής, μαζί με τον Πετρίδη, τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Γεωργίας, ναι. Για να έχουμε μια εικόνα. Εκεί υπάρχει ένα αίτημα το οποίο χωρίζεται σε 7 ναι. Αγροτεμάχια των 500 στρεμάτων. Το δηλαδή, έχουν κόψει κόπεδα, 7 κόπεδα, ναι. Ζητάνε περίπου 3.500 στρέμματα, τα οποία φτάνουν και κοντά, ας πούμε, στο παλιό Κωνσταράζι, ναι. Στην εκκλησία. Και τέλος πάντων είναι κάτι το οποίο μας βρίσκει κάθετα αντίθετος, πέραν το ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ανταποδοτικότητα στις τοπικές κοινωνίες, ούτε θέσεις εργασίας δημιουργεί, αλλά και είναι και ένα ξένο επενδυτικό σχήμα το οποίο έρχεται από το πουθενά, ζητάει, ξέρω εγώ, τους χώρους αυτούς. Και τέλος πάντων και ο Περιφερειάρχης και... Φαντάζομαι ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο στην επόμενη συνεδρία που θα γίνει, αν θυμάμαι καλά, τη Δευτέρα. Έχει κάποια παραπάνω ισχύ η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου? Έχω ξαναπεί ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι το ανώτερο έτσι, όργανο αυτοδιοίκησης σε όλη την περιφέρεια. Φαντάζομαι ότι θα έχει ληφθεί υπόψη η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Έχω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο αυτό έχω την εντύπωση ότι είναι το αρμόδιο. Για την έγκριση των περιβαλλοντικών. Θα πρέπει να συμπεριληφθεί ως γνωμοδότηση και νομίζω ότι είναι καταλήξη. Πάντως η έκταση, λέει ο Δήμαρχος, δεν θεωρείται δημόσια. Διεκδικεί ο Δήμος ότι είναι δημοτική έκταση και εκεί έχουν στείλει και εξώδικα κτλ. Είναι αμφισβητούμενη η έκταση. Ναι. Αυτό δεν ξέρω αν μπορεί να βοηθήσει την όλη κατάσταση. Και δεν ξέρω αν στο Συμβούλιο, το Περιφερειακό Συμβούλιο, όταν θα συζητηθεί αυτό το θέμα, θα. Καλεστεί και ο Δήμος του Άργους Οριστικού, στον οποίο ανήκει βέβαια διοικητικά τουλάχιστον η περιοχή. Νομίζω ότι θα καλεστεί, δεν νομίζω να μην καλεστεί και φαντάζομαι πως θα παρευρεθεί και ο Δήμαρχος για να εκφράσει τις απόψεις του, γιατί σίγουρα αφορά μια περιοχή, ένα χωριό του Δήμου του και νομίζω ότι και η γνώμη του είναι καταληκτική και αυτή όσον αφορά δηλαδή την απόφαση και τέλος πάντων την τελική έκβαση για το αν θα πάρει περιβαλλοντικούς όρους ή όχι. Η συγκεκριμένη πρόταση από ένα μεγάλο επενδυτικό σχήμα το οποίο δεν ξέρω, είναι γερμανικό συμφερόντων. Είναι γερμανικό. Ναι, ναι. Μα λέει και αντίθετο, κύριε Νατσούλη, το έχουμε πει. Ναι, και είναι μια περιοχή η οποία μελλοντικά, δηλαδή τώρα η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εμείς, γιατί μιλάμε για έναν χώρο ο οποίος μπορεί κάλλιστα να λειτουργήσει, χρησιμοποιείται κιόλας και για βοσκότοπο. Είναι μια δημόσια έκταση, η οποία τώρα δεν ξέρω αν κάποιο κομμάτι της χαρακτηρίζεται δασικό. Ο Δήμος λέει ότι αμφισβητούμε ότι είναι δημόσια έκταση και διεκδικούμε ότι είναι δημοτική έκταση. Ναι, αυτό τώρα δεν ξέρω. Υπάρχουν τα διαθέσιμα, τα κοινόχρηστα, τα δημοτικά και τα δασικά. Όσον αφορά το διοκτησιακό καθεστώς, θεωρώ ότι από τη στιγμή που γνωμοδότησε η Επιτροπή της Διεύθυνσης Γεωργίας, το μεγαλύτερο κομμάτι θεωρείται κοινόχρηστο, δηλαδή με την ευρύτερη έννοια του δημοσίου. Τώρα όσον αφορά τη διεκδίκηση δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Προφανώς φαίνεται όσον αφορά τα στοιχεία που διαθέτει η τοπογραφική υπηρεσία σε ποιον ανήκει καταρχήν. Μετά από εκεί πέρα ό,τι άλλο αφισβητείτε νομίζω ότι πάει σε κάποιο διοικητικό δικαστήριο όπου αποφαίνεται. Έρχονται και μηνύματα. Μην ξαφνιαστείτε λέει στην περιοχή το επόμενο διάστημα δείτε καμιά πυρκαγιά. Φαίνεται αυτόν τον καιρό, δεν ξέρω αν έχετε δει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βλέπουμε φωτογραφίες από περιοχές που είχαμε φωτιές. Είδα μια πρόσφατα χθες, προχθές, από περιοχή Ρίου Αντιρίου παλιότερα, που ξαφνικά εκεί που ήταν η φωτιά ξεφύτρωσαν φουρφούρια στα επόμενα χρόνια. Ναι. Οπότε για να το δούμε και αυτό το ζήτημα, το κρατάμε, ελπίζω να μην συμβεί. Νομίζω
Τουλάχιστον στην Καστοριά κάτι τέτοιο δεν πιστεύω να συμβαίνει. Ελπίζω να μην συμβεί πραγματικά. Τώρα, και κάτι ακόμα που με έκανε εντύπωση. Παίρνουμε ένα δελτίο πριν από λίγο από την περιφέρεια για τον ηλεκτροφορισμό της βόρειας εισόδου της Κοζάνης. Κοντά στο εκατομμύριο προϋπολογισμός, 938.000, αυτή την έρμη την είσοδο της πόλης Καστοριάς, κύριε Σαββόπουλε, με την ευκαιρία που θα το συζητήσετε αυτό το θέμα κτλ., δεν την αναφέρετε λίγο να τελειώνουμε κι εμείς κάποια στιγμή με αυτή την ιστορία? Κύριε Νατσούλη, η είσοδος της πόλης, τώρα το θέμα αυτό που λέτε δεν το έχω δει, δεν πρόλαβα να το δω, δεν ξέρω τώρα. Ναι, ναι. Μόλις είχε πριν από λίγο έρθει. Η είσοδος της πόλης είναι σε ένα παλιό καθεστώς το οποίο χαρακτηρίζεται εθνικό δίκτυο και έχουμε συζητήσει με την αρμόδια διεύθυνση τεχνικών έργων, η πρώην ΔΕΣΕ, η διεύθυνση τεχνικών έργων της έδρας με τον κύριο Αναγνώστου και προσπαθούμε να βρούμε την καλύτερη λύση όσον αφορά τον φωτισμό της εισόδου που, επαναλαμβάνω, χαρακτηρίζεται εθνικό δίκτυο, είναι υπηρεσία της περιφέρειας, αλλά δεν είναι υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Είναι κάτι που πιστεύω ότι με τον κύριο Αναγνώστου θα κοιτάξουμε να πετύχουμε αυτό που λέμε το βέλτιστο έτσι αποτέλεσμα, έτσι ώστε να υπάρχει κυρίως από πλευράς ασφάλειας και όχι ομορφιάς αυτό που χρειάζεται για να υπάρχει ο σωστός φωτισμός στο κομμάτι, μιλάμε από το Δεσπηλιό μέχρι και την είσοδο της πόλης Καστοριάς. Δεν ηλεκτροφωτίζεται όλο με την έννοια έτσι όπως κάποιοι ίσως να επιθυμούν, γιατί έχουν γίνει αντίστοιχα κάποια αιτήματα, γιατί εκεί πέρα πάνω στο κομμάτι αυτό υπάρχουν και κάποιες κατοικίες. Αλλά σίγουρα σε κάποια σημεία τα οποία είναι κυρίως λίγο πριν την είσοδο, κάποιες στροφές οι οποίες είναι σκοτεινές. Είναι θεοσκότεινα. Είναι κάτι το οποίο περιμένουμε μέχρι τέλη της χρονιάς να δοθεί λύση από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της έδρας της περιφέρειας. Μάλιστα. Λοιπόν, περιμέναμε και υπουργούς, για να κλείσουμε με το τελευταίο μας θέμα, περιμέναμε και κάποιους υπουργούς αυτή τη βδομάδα στην Καστοριά, κύριε Σαββόπουλε. Περιμέναμε την κυρία Μενδώνη, την Υπουργό Πολιτισμού, η οποία θα ερχόταν στα πρέσπια τα οποία τελικά αναβλήθηκαν. Ακυρώνεται η κυρία Μενδώνη, έτσι δεν είναι, και για την Καστοριά, φαντάζομαι. Ναι, ναι. Προχθές η πληροφορία που είχαμε ήταν αυτή, ότι ακυρώθηκε η επίσκεψη της κυρίας Μενδώνη, η οποία θα γινόταν στα πλαίσια της λογικής να το συνδυάζει με το γεγονός των πρεσπείων. Μάλιστα. Ναι. Αλλά υποσχέθηκε ότι σύντομα την περιοχή της Καστοριάς που έχει ενδιαφέρον και το έχει αποδείξει επράκτως και με τις πράξεις της, γιατί πολλές φορές λέμε ότι ενδιαφερόμαστε για την Καστοριά, αλλά στην πράξη δεν το αποδεικνύουμε. Ναι. Το έχει αποδείξει εδώ και τρεις μήνες στη χρηματοδότηση μελετών που αφορούν το Υπουργείο Πολιτισμού. Ναι. Τρεις από τις 20 μελέτες πανελλαδικά που χρηματοδοτεί για το 2021 είναι μελέτες που αφορούν κτίρια της Καστοριάς. Είναι ο Μεντρεσές που είναι δίπλα εδώ από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, κάτι το οποίο το ζητούσαμε. Αυτό, μισό λεπτό και να μείνουμε λίγο σε αυτό, γιατί τώρα ξέρετε με τα ελληνοτουρκικά. Είναι το αρχοντικό του Ναζί και το αρχοντικό του Σκούταρη, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή τα τρία αρχοντικά με ένα αρχικό ποσό ύψους περίπου 350.380, είναι πολύ σημαντικό και ως ενέργεια και ως συνέχεια, γιατί χωρίς μελέτες, κύριε Νατσούλη, δεν γίνεται. Σωστά. Ο Μεντρεσές δεν έχει μελέτη. Να μείνουμε λίγο στο Μεντρεσέ. Θέλετε να μείνουμε λίγο στο Μεντρεσέ? Βεβαίως, να μείνουμε. Ναι. Μια και το αναφέρετε, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Επειδή τα ελληνοτουρκικά επίσης είναι στο φόρτε τους αυτή την εποχή και με όλα όσα συζητιώνται και γίνονται, έχουμε σκοπό να αναστήσουμε τον Μεντρεσέ προς όφελος και της τοπικής κοινωνίας, ώστε να τον κάνουμε επισκέψιμο και να έρχονται εδώ οι φίλοι μας οι Τούρκοι να αφήνουν τον οβολό τους? Ή έχουμε σκοπό να το αφήσουμε να ρημάξει εκεί πέρα και να ισοπεδωθεί? Όχι, κύριε Νατσούλη, επαναλαμβάνω, σας είπα πριν δύο λεπτά ότι πρόθεση ολονών μας και μάλιστα... Ξέρετε, μπορεί να βρεθούν και άνθρωποι που να πούν στην τοπική μας κοινωνία, μα τι πάτε να κάνετε, να φτιάξετε τους Μεντρεσέδες? Να ξαναπώ εγώ την προσωπική μου άποψη και η λογική αυτό λέει. Σίγουρα σε μια σύγχρονη δημοκρατία δεν μπορούν όλες οι απόψεις να είναι σύμφωνες. Δηλαδή θα υπάρχει και η διαφορετική άποψη. Θεωρώ ότι ήδη έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ και το λέει ένας αυτοδιοικητικός που έκανε και πριν 8 χρόνια έτσι αυτοδιοίκηση. Βέβαια είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού και σίγουρα το πρώτο βήμα γίνεται με αυτή την απόφαση που σας είπα της κυρίας Μενδώνης. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί η μελέτη, χρηματοδοτικά εργαλεία θα υπάρχουν πάρα πολλά, θέλουμε οριμότητα μελετών. Ο Μεντρεσές πρέπει να αποκατασταθεί, πρέπει να γίνει επισκέψιμος και πρέπει να βρούμε και τη χρήση του κτηρίου. Θα είναι κάτι το οποίο θα προσθέσει πολλά σε αυτό που λέμε το κομμάτι το τουριστικό προϊόντος
όλης της ευρύτερης περιοχής της Καστοριάς και φυσικά είναι ένα μνημείο το οποίο είναι κρίμα να ρημάζει και να... Και να μην το εκμεταλλευόμαστε. Και να μην το εκμεταλλευόμαστε. Θυμίζω μόνο ένα πράγμα. Όσες φορές έρχεται Τούρκος πρέσβης στην Καστοριά, αυτό που ζητάει είναι να αναλάβει η Τουρκία... Εντάξει, τα έξοδα είναι... αναστήλωση του μεδρεσέ. Αυτό τώρα, κύριε Νατσούλη, δείχνει και μια αδυναμία από πλευρά του ελληνικού κράτου. Δεν νομίζω να είμαστε σε τέτοιο στάδιο να μην μπορούμε να αναστηλώσουμε. Είναι περιουσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Ναι. Μια μελέτη χρειάζεται, η οποία δεν ξέρω πώς θα στοιχίσει, 150 έως 250 χιλιάρικα. Έχουμε μιλήσει με την κυρία Σκρέκα αρκετές φορές για αυτό το θέμα. Το πρώτο βήμα, το ουσιαστικό, επαναλαμβάνω, έχει γίνει με την καταρχήν έγκριση της χρηματοδότησης της μελέτης. Πιστεύω ότι σε 1,5-2 χρόνια θα έχουμε τη μελέτη αυτή, έτσι ώστε να μπορέσει να μπει σε κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο, να αποκατασταθεί το συγκεκριμένο κτίριο. Και να είναι ένα επισκέψιμο μνημείο. Και να μπορεί να γίνει επισκέψιμο και να αποφασιστεί και η χρήση του. Γιατί εκεί θα τεθούν κάποια ζητήματα, αλλά από εκεί πέρα να είναι καταρχήν επισκέψιμο ένα ωραιότατο μνημείο, το οποίο φαντάζομαι ότι, επαναλαμβάνω, θα θέλουν να το δουν και Έλληνες επισκέπτες, αλλά και κάποιοι... Με ένα καλό εισιτήριο προς όφελος τοπικής μας κοινωνίας. Λοιπόν, αυτά με την κυρία Μενδώνη. Ο κύριος Στεφανής θα έρθει? Δεν το γνωρίζω. Έχει ακουστεί ότι θα παρευρεθεί πάνω στις εκδηλώσεις... Ως εκπρόσωπος μάλιστα της κυβέρνησης, και γίνεται πολύ, πολύ μεγάλος δώρος αυτή τη εβδομάδα. Ναι, δεν ξέρω. Χθες ανεπίσημα μια πληροφορία είπαν ότι ίσως δεν έρθει, δεν το ξέρω. Και να μην πω κάτι το οποίο δεν... Ίσως μπορώ να μην έρθει επιβεβαιώ, από όλο αυτό που ασκείται και πανελλαδικά, γιατί πήρε πανελλαδικές θέσεις αυτό το, πανελλαδική διάσταση αυτό το θέμα. Δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν έχετε δεν πληροφορία μπορείτε, λοιπόν, αν θα έρθει ή όχι. Θα ξέρουμε σε λίγες μέρες αν θα έρθει ή όχι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κύριε Σαββόπουλε, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Κύριε Νατσούρη, και εγώ καλή σας ημέρα. Πολύ. Καλή σας ημέρα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.